Κύριε Υπουργέ, για πολλωστή φορά επανερχόμαστε στα ζητήματα της κατάστασης του νοσοκομείου Ικαρίας και των άλλων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που καλούνται να καλύψουν τον πληθυσμό της Ικαρίας, των φούρνων και της Θήμενας, και η οποία είναι πραγματικά τραγική. Μετά, μάλιστα, από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για τις διαθεσιμότητες των υγειονομικών, δόθηκε κυριολεκτικά το τελειωτικό χτύπημα στην ούτως ή άλλως όμως προβληματική λειτουργία των δομών υγείας των νησιών. Με το να τεθούν σε αναστολή 23 υγειονομικοί που για διάφορους λόγους δεν έχουν εμβολιαστεί. Και καταλαβαίνετε ότι την ώρα που οι δομές είναι χρόνια υποστελεχωμένες, χαρακτηρίζεται τουλάχιστον εγκληματικό με τέτοια ευκολία να βγαίνουν σε διαθεσιμότητα απαραίτητη για τη λειτουργία των νοσοκομείων και των δομών υγειονομικό προσωπικό. Και βέβαια το νοσοκομείο της Ικαρίας αδυνατεί πλέον να αντιμετωπίσει την πλειονότητα των περιστατικών, με αποτέλεσμα οι διακομιδές να αποτελούν την καθημερινότητα. Ήταν χαρακτηριστικά τα περιστατικά που συνέβησαν το τελευταίο 20ήμερο, όπου δεν μπορούσε να λειτουργήσει η χειρουργική και η παθολογική κλινική ακόμα και για εξετάσεις ρουτίνας, με αποτέλεσμα βέβαια να ανακαλέσετε τη γονική άδεια για να επιστρέψει ένας χειρούργος και να επαναφέρετε για λίγες μόνο μέρες την αποσπασμένη σε άλλο νησί παθολόγο, που όμως αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι μέτρα προσωρινά που δεν λύνουν το πρόβλημα. Και όλα αυτά κυρίως δεν ανατρέπουν τη συνολική εικόνα που είναι πραγματικά αποκαλυπτική, αν όχι απογοητευτική και επικίνδυνη. Όταν σε μια σειρά ειδικότητες είναι μόνιμη κατάσταση το να υπάρχει ένας μόνο γιατρός, σε μια σειρά ειδικότητες δεν υπάρχει καθόλου γιατρός, πνευμονολόγος, οφθαλμίατρος, νευρολόγος κλπ. Ενώ παρότι το νοσοκομείο διαθέτει σύγχρονο αξιολογικό τομογράφο, δεν έχει ακόμα διοριστεί ακτινολόγος. Και βέβαια η μονάδα τεχνητού νεφρού που μετά από πολλά χρόνια επιτέλους δημιουργήθηκε παραμένει εκτός λειτουργίας. Αν ληφθεί υπόψη και ότι ένας μεγάλος αριθμός των εργαζομένων είναι συμβασιούχοι που λήγουν οι συμβάσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα θα γιγαντωθούν. Γι' αυτό σας καλούμε πριν να γίνουν πιο επικίνδυνες συνθήκες και για την Ικαρία, πολύ περισσότερο βέβαια και για τους φούρνους που βρίσκονται δυστυχώς οι δομές υγείας τους σε πολύ χειρότερη κατάσταση, να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των δομών υγείας που παραμένουν υποστελεχωμένες. Δηλαδή, σας ρωτάμε τι προτίθεστε να κάνετε για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία στην καθημερινή εφημερία του νοσοκομείου της Ικαρίας, να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή, να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και βέβαια να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση του νοσοκομείου ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι υλικοτεχνικές του ανάγκες. Γεια σας, συνάδελφε. Από τα στοιχεία της δεύτερης ΥΠΕ που έχω αναφορικώς με το νοσοκομείο της Ικαρίας, θέλω να σας πω τα στοιχεία που έχουν σχέση και με την ερώτησή σας. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή από τα στοιχεία της ΥΠΕ είναι 11 και όχι 23. Η χειρουργική κλίνη λειτουργεί κανονικά. Το περιστατικό το οποίο αναφέρεται με τα έγγραφα το ερευνήσαμε, δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία για συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέρεται στην ερώτησή σας. Ως προς την ύπαρξη που λέτε ενός καρδιολόγου, διορίστηκε διευθυντής καρδιολογίας στις 15/4/21 και επομένως πλέον υπηρετούν 2 καρδιολόγοι. Γυναικολόγοι υπηρετούν 2 μετά από τη μετάθεση της διευθύντριας μευευτικής γυναικολογίας από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Οι ειδικότητες που δεν υπάρχουν, ο νευρολόγος και ο ψυχίατρος, καλύπτονται από τη ΣΑΜΟ και από το νοσοκομείο ΣΑΜΟ και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ΣΑΜΟ, όπου γίνονται ραντεβού τηλεϊατρικής, αλλά υπάρχουν και τακτές παρουσίες των συγκεκριμένων γιατρών στην Ικαρία. Από εκεί και πέρα έχει εγκριθεί για τη θέση της ακτινολογίας μία θέση σε βαθμό διευθυντή, ενώ αναφορικώς με την νεφρολογία που αναφέρεσαι, με τα προβλήματα που υπάρχουν, έχει διοριστεί διευθυντής νεφρολογίας στις 23/11/20 με το συγκεκριμένο έγγραφο. Αναπτευστήρες υπάρχουν 3 και 2 συσκευές παροχής υψηλής ροής, και ότι επειδή γίνεται και μια αναφορά, το νοσοκομείο Ικαρίας δεν ήταν νοσοκομείο αναφοράς COVID-19. Από εκεί και πέρα τώρα, στα γενικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση
του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Συνολικά για το νοσοκομείο της Ικαρίας για το 2021 προβλέπονται πιστώσεις εξόδων 1.123.277 ευρώ. Συνολικά για τα νοσοκομεία, ο προϋπολογισμός του κρατικού προϋπολογισμού για διάθεση, χρήματα προς διάθεση είναι 872.600.000. Αυτά είναι τα χρήματα προς διάθεση. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας θα διατεθούν 431.000 ευρώ για την κάλυψη των χρημάτων. Το ένα που σας πω, το 1.123 είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός. Τα λεφτά τα άλλα είναι αυτά που έχουν διατεθεί. 431 μέχρι σήμερα. Συνολικά στα νοσοκομεία έχουν διατεθεί 636.200.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο της Ικαρίας 323.250 ευρώ. Και αναμένεται να δοθεί και η τελευταία δόση για να φτάσουμε στο ποσό το οποίο σας ανέφερα, καθώς επίσης και να υπάρξει, μόλις εγκριθεί από το ΚΕΣΥΠΕ, η υπέρβαση του 8% που υπάρχουν για τα νοσοκομεία. Στη δευτερολογία μου θα επανέλθω με τις θέσεις, πώς έχουν καλυφθεί, κύριε Πρόεδρε, και τι ακόμα θέσεις ακόμα προβλέπονται για να καλυφθούν για την ακόμα πιο εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Κύριε Υπουργέ, σας είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, η λειτουργία της χειρουργικής κλινικής επιτεύχθηκε με την ανάκληση της γονικής άδειας ενός χειρούργου. Είναι γνωστή η μέθοδος ότι οι ελάχιστοι που υπάρχουν στα νοσοκομεία να εξαντλούνται, στερούμενοι και τις απαραίτητες άδειες για την ανάπαυσή τους και τα ρεπό, και βέβαια σε ένα τέτοιο ευαίσθητο ζήτημα που αφορά τη γονική άδεια. Επίσης, ισχύει ή δεν ισχύει η επιστροφή παθολόγου που είχε αποσπαστεί σε άλλο νησί και για πόσο διάστημα θα είναι αυτό? Γιατί αυτό που γνωρίζουν στο νοσοκομείο της Ικαρίας είναι ότι αφορά λίγες μέρες, το πολύ ένα μήνα. Το προσωπικό αυτό που λέτε ότι είναι σε αναστολή. Δεν έχω τα στοιχεία αυτά, ενδεχομένως να αφορά και άλλες δομές υγείας και όχι μόνο το νοσοκομείο. Είναι, περισσεύουν από ένα νοσοκομείο που πραγματικά το προηγούμενο διάστημα λειτουργεί με τεράστια κενά και ελλείψεις. Και αν τελικά είναι διαφορετική η εικόνα, για ποιο λόγο οι βασικές ανάγκες συνεχώς καλύπτονται με αεροδιακομιδές και με την μεταφορά, ακόμα και με τη λύση μεταφοράς των γιατρών από το ένα νησί στο άλλο? Αν θέλετε, αυτές οι επιλογές είναι που δημιουργούν και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο να επιλέξουν γιατροί να διοριστούν σε δομές υγείας των νησιών, όταν ξέρουν ότι ο διορισμός τους εκεί θα σημαίνει ταυτόχρονα και τη μετακίνησή τους από νησί σε νησί ανάλογα με τις ανάγκες. Και βέβαια αυτά δεν είναι καινούργια δεδομένα που δημιουργήθηκαν τώρα λόγω των συνθήκων της πανδημίας, ούτε και λόγω των αναστολών. Ήταν μια κατάσταση που προϋπήρχε και οι μετακινήσεις και τα κενά, το μπάλωμα των κενών με τέτοιου είδους μετακινήσεις, πολύ περισσότερο η προσωρινή απασχόληση των εργαζομένων με επικουρικό προσωπικό και όχι με μόνιμο. Πόσες λοιπόν από αυτές τις θέσεις που ανακοινώσατε αφορούν μόνιμο προσωπικό, πόσες θέσεις παραμένουν κενές με βάση τις ανάγκες των δομών υγείας και του νοσοκομείου, αλλά και των άλλων των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων στις Ράχες και στον Εύδυλο? Υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες που αναφέρουν στην ερώτηση, για να μην τις επαναλάβω. Και βέβαια όλα αυτά, όταν ένα χρόνο πριν ο προκάτοχος στο Υπουργείο Υγείας σε δήλωσή του στη ΣΑΜΟ μίλαγε για την νησιωτικότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα και πώς πρέπει να στηριχτούν τα κριτικά νησιά. Όμως η πραγματικότητα που βιώνουν οι νησιώτες είναι πραγματικά εντελώς διαφορετική. Και δεν ξέρω αν, επειδή άκουσα και στην προηγούμενη τοποθέτησή σας, αν θεωρείτε ως λύση την επιλογή των ΣΔΙΤ, να σας ενημερώσω ότι το πείραμα της Σαντορίνης έχει μετατρέψει πραγματικά την ιατρική σε αεροιατρική, διότι δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, για βασικές ανάγκες, γιατρός και απαραίτητο υλικό στο νοσοκομείο, αποτέλεσμα η ιατρική να παρέχεται μόνο κατά παραγγελία και με πολύ ακριβή πληρωμή. Επειδή, και ολοκληρώνω. Επειδή, κύριε Υπουργέ, οι ανάγκες για τη δημόσια υγεία είναι και παραμένουν αυξημένες και στις συνθήκες της πανδημίας,
μην παρασύρεστε από το αναγνωρισμένο ομολογουμένος επίπεδο ευζοίας των Ικαριωτών, να αρρωσταίνουν κι αυτοί και για να συνεχίσουν να μακροημερεύουν, χρειάζεται πραγματικά να στελεχωθούν, να ενισχυθούν οι δημόσιες μονάδες υγείας και όχι να αξιοποιείται τον αναγκαίο εμβολιασμό ως ένα εργαλείο για να εφαρμόσετε, να χτυπήσετε τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στις τομές υγείας. Ευχαριστούμε. Αναφορικώς τώρα με τις στελέχωση, οπωσδήποτε και στην Ικαρία όπως και σε πολλά άλλα νησιά υπάρχει το πρόβλημα που έχει να κάνει ότι προκυρήσονται θέσεις και οι θέσεις αναγκαστικά δεν καλύπτονται, διότι πολλές φορές οι ιατροί και λογικό ενδεχομένως επιλέγουν περιοχές οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Γι' αυτόν τον λόγο η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Γκάγκα, επεξεργάζεται ένα σχέδιο προκειμένου να υπάρξουν ακόμα περισσότερα κίνητρα από αυτά τα οποία δίνονται, ώστε να μην βγαίνουν άγονες περιοχές, να μην βγαίνουν άγονες προκηρύξεις οι οποίες γίνονται για τις συγκεκριμένες θέσεις. Ειδικά όμως για την Ικαρία, θα ήθελα να σας πω που θα το γνωρίζετε, αλλά να ενημερωθεί και η Εθνική Αντιπροσωπεία βάσει της ερώτησής σας, ότι με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ του 19 προβλέφτηκε η δυνατότητα κάλυψης 2 θέσεων προσωπικού διαφόρων κλάδων και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και οι προσλήψεις έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Αντιστοίχως, με την προκήρυξη 6Κ του 2020 υπάρχουν 5 θέσεις, μόνιμες θέσεις πάντοτε μιλάμε σε αυτή την περίπτωση, και αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου του ΑΣΕΠ. Εκκρεμούν 2 ακόμα προκήρυξεις που αφορούν όλη την επικράτεια, που είναι οι 910 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων και οι 4.000 θέσεις μόνιμου προσωπικού νοσηλευτών, όπως και η προκήρυξη των 534 θέσεων για μόνιμες θέσεις ιατρών, που δρομολογούνται. Η μία έχει προχωρήσει για τους γιατρούς, οι άλλες 2 αμέσως στο επόμενο διάστημα θα δρομολογηθούν, εκτιμώντας παράλληλα και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξουν και ειδικές συνθήκες για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Ενώ αναφορικώς με το επικουρικό προσωπικό, από τη δεύτερη είπε, πληροφορούμαστε ότι ήδη έχουν εγκριθεί με απόφαση μία θέση για ΤΕΕ νοσηλευτικής και 3 θέσεις για ΔΕΕ νοσηλευτών βοηθών νοσηλευτικής. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή γίνεται μία προσπάθεια προκειμένου να καλυφθεί το νοσοκομείο της Ικαρίας και με μόνιμο προσωπικό και με επικουρικό προσωπικό, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Και όλες οι προσπάθειες οι οποίες γίνεται, στις οποίες και εσείς αναφερθήκατε, δείχνει ακριβώς ότι προσπαθήσαμε και με μετακινήσεις να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και ενδεχομένως επιδεινώθηκαν κιόλας από τις 11 περιπτώσεις που λέμε αναστολές. Αλλά ήταν μια κεντρική θέση ότι όποιος δεν έχει εμβολιαστεί είναι ο ίδιος, έχει κάνει την επιλογή του και δεν δύναται να παράσει τις υπηρεσίες. Αυτές όμως οι θέσεις προσπαθήσαμε και με εσωτερικές μετακινήσεις να καλυφθούν. Αντιστοίχως, επειδή αναφέρεστε και στην πρωτοβάθμια σε μια σειρά από κέντρα υγείας, υπάρχει ενημέρωση τι προσωπικό υπηρετεί σε κάθε μία από την περιοχή, και από εκεί και πέρα, επειδή πάλι έρχεστε και λέτε για τα ΣΔΙΤ, όπως τα είπε και προηγουμένως ο συνάδελφος. Ναι, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη εδώ πέρα. Δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα για την Ικαρία, γιατί δεν ξέρουμε πού θα λειτουργήσουν τα ΣΔΙΤ, αλλά σας απαντώ ευθέως. Άμα μπορούσαμε και με ΣΔΙΤ να λύσουμε θέματα του νοσοκομείου της Ικαρίας, με μεγάλη ευχαρίστηση θα τα λύναμε. Πιστεύουμε πραγματικά ότι οπουδήποτε υπάρχουν κενά, θα πρέπει αυτά τα κενά να τα καλύπτουμε με τις προσλήψεις μόνιμες που κάνουμε, που είναι οι περισσότερες από κάθε άλλη φορά που έχουν γίνει στον τομέα της υγείας. Οι συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες έχουν βγει συνολικά αφορούν χιλιάδες θέσεις και ιατρών και νοσηλευτικού και υπόλοιπου προσωπικού, αλλά ναι, δεν είμαστε δογματικοί. Εάν πιστεύουμε ότι μπορεί να έρθει κάποιος και να λύσει θέματα, και αυτός είναι από τον ιδιωτικό τομέα, φυσικά και θα προχωρήσουμε σε οποιασδήποτε συμπράξεις χρειαστούν. Δεν αφορά συγκεκριμένα την Ικαρία, αλλά αν υπήρχε και μακάρι να υπήρχε μια τέτοια πρόταση και ενδιαφερόταν κάποιος να πάρει τμήμα για να μπορέσει να το κάνει σύμπραξη στην Ικαρία, εμείς οπωσδήποτε θα εγκρίναμε μια τέτοια θέση αν ήταν προς όφελος του ασθενούς που θα λάμβανε υπηρεσίες.